Η δήλωση για αυτή την επίθεση που έγινε κατά των αστυνομικών με τσιμεντόλιθους. Σήμερα επίσης δεν υπήρξε αντίδραση για αυτή την καταδρομική επίθεση κατά των αστυνομικών. Σήμερα ας πούμε ότι δεν προλάβατε. Αλλά αυτό με τους τσιμεντόλιθους έχει γίνει εδώ και πολλές μέρες. Νομίζω ότι σαν κόμμα όμως βγάλαμε ανακοίνωση η οποία έλεγε ξεκάθαρα ότι καταδικάζονται αυτές οι ενέργειες και το λέω και εγώ δημόσια εδώ. Όμως πρέπει να σας πω και το γιατί ξέρετε. Γιατί έχει ένα όμως η απάντηση. Θα σας πω γιατί. Διότι είμαστε δικηγόροι εδώ και ξέρουμε ότι μπορεί προφανώς και να προσφύγει ένας αστυνομικός, διότι και η βία από την άλλη πλευρά καταδικάζεται. Είναι δεδομένο ότι και η βία από την άλλη πλευρά καταδικάζεται. Αλλά το να πάνε οι αστυνομικοί να προσφύγουν και καλώς έκαναν, αλλά να βγαίνει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων δια του Προέδρου της και να λέει ότι ασκήθηκαν πιέσεις και σε δικαστές, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τις υποθέσεις αυτές από υπουργούς και αστυνομικούς, αυτό είναι απαράδεκτο, έτσι, και πρέπει να το καταδικάσουμε νομίζω όλοι. Αν υπήρξαν παρεμβάσεις το καταδικάζουν, φαντάζομαι άπαντες και οι ίδιοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είδα κάποια καταδίκη γι' αυτό, οπότε γι' αυτό καλά, το λέω. Καλά, δεν έχουμε και απόδειξη γι' αυτό το λέω. Παρεμβάσεις. Όχι, βγήκε ο κύριος πώς λέγεται ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ο κύριος Σεβαστίδης, ο οποίος ερχόταν και δεν είναι και έτσι. Σε διάφορα νομοσχέδια, είχε πάρει και το μέρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά γενικώς είναι ένας άνθρωπος θεσμικός. Και λέμε λοιπόν ότι προφανώς και καταδικάζουμε αυτή τη διαδικασία, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι υπάρχει και μία ερώτηση 68 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που θα συζητηθεί σύντομα για τα περιστατικά και αστυνομικής αυθαιρεσίας και βίας, τα οποία συνέβησαν το παρόλα αυτά, βλέπω διάστημα. Αυτό που λέει η Καταρίνα έχει δίκιο. Βία συνέχεια. Γιατί να όχι, μην σας λέω, ότι είναι απολύτως καταδικαστέο και από την άλλη πλευρά. Απλώς η εικόνα που δίνει το κόμμα είναι ότι όταν υπάρχει αστυνομική βία ή έστω αποχρώσεις ενδείξεις αστυνομικής βίας, αμέσως βγαίνουν και κάνουν ανακοίνωση. Όταν υπάρχει τσιμεντόλιθος, μπορεί να περιμένουμε και μερικές μέρες και να κάνουμε μια χλιαρή δήλωση. Μήπως τελικά αυτό είναι που σας κάνει. Μάλλον που κάνει τους αντιπάλους σας να λένε ότι φλερτάρετε κάπως με τα συγκεκριμένα άτομα. Είναι λυμμένα αυτά τα θέματα για μας, αλλά σας λέω ότι σε ένα κράτος δικαίου, αυτός ο οποίος έτσι πρέπει καταρχάς να δίνει το παράδειγμα και να σέβεται τον νόμο και το σύνταγμα, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την κρατική λειτουργία και είναι οι αστυνομικοί, είναι οι δικαστές και βέβαια και οι πολίτες απέναντί τους. Τους στηρίζετε που πηγαίνουν να πάρουν πάλι πίσω τα κτίρια που ανακατέλαβαν οι αναρχικοί. Στηρίζεται την αστυνομία. Αυτό είναι το ερώτημα. Ακούστε τώρα, ακούστε. Δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι νομικά, και είμαστε και άνθρωποι που έχουμε ασκήσει και το επάγγελμα, ότι όταν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και καταπατώνται πράγματα δικαιώματα, δεν πρέπει αυτά τα κτίρια έτσι να επανέλθουν στους κατόχους τους εφόσον υπάρχουν και αποφάσεις. Έτσι, αυτό δεν θα μπορούσε να το πει κανείς. Όμως εγώ βάζω και ένα άλλο ζήτημα. Έκλεισε καμία κατάληψη επί των ημερών σας. Θα σας πω. Βάζω και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι το εξής, ότι πέραν της επικοινωνιακής χρήσης πολλών από αυτών των περιστατικών και των περιπτώσεων, σε αντίθεση όπως είπατε πριν με το λαθρεμπόριο ή τα ναρκωτικά που παρελάβουν αυτή τη στιγμή στα Εξάρχεια και στο Μενίδη. Ενώ πριν δεν παρελάβουν. Είχαν γίνει εκεί καταδρομικές επιχειρήσεις για να χτυπήσουν αυτά τα κυκλώματα. Στα Εξάρχεια. Επί ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς. Και ο κύριος Τόσκας τα έχει πει δεκάδες φορές αυτά τα ζητήματα. Τον έχω φιλοξενήσει πολλές φορές εδώ. Αλλά τα έχει πει και τα δεν υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό και από τους ανθρώπους που υπηρέτησαν στην αστυνομία. Οι περισσότεροι και στην πλειοψηφία τους, να ξεκαθαρίσουμε, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι διακινδυνεύουν, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους κλπ. Παρ' όλα αυτά η ερώτηση του Παναγιώτη Βλάχου έχει μεγάλη σημασία. Επί των ημερών σας, γιατί δεν γινόντουσαν επιχειρήσεις για να βγουν από τέτοια κτίρια? Θυμάμαι για παράδειγμα χαρακτηριστική περίπτωση, το θέατρο Εμπρός. Κοιτάξτε, επί των ημερών μας έγιναν τέτοιες διαδικασίες. Θυμάστε και στο προσφυγικό ότι μια κατάληψη η οποία είχε πρόσφυγες, η οποία όμως ήταν εντελώς παραβατική. Στη Ματρόζου, γιατί δεν πήγαν. Ήταν εντελώς παραβατική, διότι εκμεταλλεύονταν αυτούς τους ανθρώπους όσοι κατήχαν εκεί το χώρο. Και μετά κάναμε με την κατάσταση των προσφύγων στις δομές. Υπήρξαν και παρεμβάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ, όμως επαναλαμβάνω έτσι, ότι δεν πρέπει να γίνεται και κατάχρηση επικοινωνιακή και πρέπει να πάμε στην ουσία της ασφάλειας και της εγκληματικότητας. Κύριε Στούγκο, θέλω και τη δική σας άποψη για το εξής. Δίνεται η εντύπωση ότι ο αριστερός